Ο Hall of Famer του πόκερ που έχασε την περιουσία του στα ζάρια. Ώρα για καζίνο slot story. Πριν γίνει επαγγελματίας παίκτης πόκερ, ο TJ Cloutier έπαιζε κολεγιακό ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Όταν η οικογένειά του αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα, εγκατέλειψε τις σπουδές του και ξεκίνησε να δουλεύει. Υπηρέτησε στον Αμερικανικό στρατό και επέστρεψε για λίγο στο Αμερικανικό ποδόσφαιρο παίζοντας το καναδικό πρωτάθλημα πριν το εγκαταλείψει οριστικά λόγω τραυματισμού. Μετακόμισε στο Τέξας και άρχισε να εργάζεται σε πετρελαιοπηγές. Εκεί ανακάλυψε και το ταλέντο του στο πόκερ. Στην εξαιρετικά επιτυχημένη του καριέρα, ο TJ βρέθηκε 4 φορές στην πρώτη πεντάδα του WSOP Main Event. Το 1985 έχασε στο heads up από τον Bill Smith και το 2000 από τον Chris Ferguson. Έχει 6 WSOP bracelets, συνολικά έπαθλα από τουρνουά που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια δολάρια και το 2006 μπήκε στο Poker Hall of Fame. Το πάθος του για τα ζάρια όμως του έχει κοστίσει πολύ. Όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος σε συνέντευξη, είναι ένα πολύ εθιστικό παιχνίδι. Σήμερα ζει στο Τέξας και παίζει ακόμα πόκερ παρά τα 83 του χρόνια, αλλά σε παιχνίδια με μικρό κόστος.